Δεν διάς. Μια ολική ελληνοτουρκική προσέγγιση είναι εξαιρετικά αμφιβολή. Θα αποκτήσουμε ευρωκορβέτες μέσω PESCO, αλλά θέλουμε scalp naval. Σε συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας λοιπόν Νίκου Δένδια στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής και στον ιστότοπο καθημερινή.gr στον δημοσιογράφο Βασίλη Νέδο ακούστηκαν πολλά και άκρως ενδιαφέροντα σύμφωνα με τον ιστότοπο του Υπουργείου Άμυνας. Την πάσα αλήθεια ξεστόμησε ο Υπουργός Άμυνας κ. Δένδιας για το ζήτημα της περιβόητης γενικότερης ελληνοτουρκικής προσέγγισης, η οποία είναι αδύνατη λόγω των νεοοθωμανικών επιδιώξεων και της κρυφής ατζέντας των Τούρκων. Δεν θέλουν ειρήνη οι γείτονές μας, ποτέ δεν ήθελαν μια έντιμη βασισμένη σε διεθνές δίκαιο ειρήνη, αλλά μια ειρήνη αλλά Τούρκα, η οποία θα υπακούει μόνο στα δικά τους συμφέροντα κατά βάση, αφήνοντας ψίχουλα στην Ελλάδα. Αυτό που εισήγαγε ως νέα απειλή για την Ελλάδα ο Δένδιας είναι το γεγονός ότι η Τουρκία εγείρει νέα ζητήματα όπως για το ζήτημα των θαλάσσιων πάρκων ή ασκώντας την πρακτική της παρενόχλησης διασυρμάτου σε πλοία και αεροσκάφη τα οποία βρίσκονται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ελληνικού εναέριου χώρου αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτόν όμως, η προοπτική μιας γενικότερης ελληνοτουρκικής προσέγγισης είναι εξαιρετικά αμφίβολη και κινδυνεύει να καταστεί όμηρος η συγκυρίας στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας. Είμαστε επίσης εντός στο πρόγραμμα για την Ευρωκορβέτα, την οποία θα παραλάβουμε στο μέλλον, πιθανότατα εξοπλισμένη με scalp naval. Πρώτη είχαμε αναφέρει από το 2019 λοιπόν την συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα κατασκευής της Ευρωπαϊκής Κορβέτας και τώρα το επιβεβαιώνει και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας προλογίζοντας ουσιαστικά την παραλαβή κορβέτας κατασκευασμένης και σε ελληνικά ναυπηγεία με δυνατότητες πραγματικά τρομερές. Η χώρα μας μέσω αυτού του προγράμματος που αφορά την δημιουργία Ευρωπαϊκού Αμυντικού Μηχανισμού έχει μια μεγάλη ευκαιρία αναβάθμισης της δυνατότητας να κατασκευάζει πολεμικά πλοία με ευρωπαϊκά κονδύλια αποκτώντας παράλληλα και την αποκαλούμενη κρίσιμη τεχνολογία η οποία θα τα συνοδεύει. Οι εκδόσεις των κορβετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι οι εξής. Μία έκδοση για αποστολές ναυτικής περιπολίας που στοχεύει να ικανοποιήσει τις ιταλικές και ισπανικές απαιτήσεις. Μία έκδοση μεγάλης εμβέλειας για την Γαλλία, η οποία επιζητά και μεγάλη ταχύτητα του πλοίου. Και τέλος, την έκδοση μάχης αποκλειστικά για την Ελλάδα, η οποία θα διαθέτει δυνατότητα ευέλικτης αρθρωτής θωράκισης με σκοπό την προσαρμογή σε νέους όρους σε ό,τι αφορά τις ναυτικές πλατφόρμες και τα συστήματα μάχης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.